Για πάμε, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσω γρήγορα εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα. Και υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, γιατί έχουμε και υποψήφιος δήμαρχος, και κάνετε πάρα πολύ καλά που το λέτε. Ναι, πάντα την Αθήνα, με την Αθήνα πια συνδεθήκατε ευθέως και δεν την αφήνετε, κύριε Σοφιανέ. Ναι, καλό είναι αυτό, γιατί θεωρώ πως ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και μία και δύο και τρεις φορές μετά της Αθήνας, που δεν έχει και λίγα προβλήματα και επομένως τα ξέρει, μπορεί κάθε φορά να εξελίσσεται και να τα πηγαίνει παρακάτω και οι προτάσεις να είναι άλλες. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, εσείς πώς ανασυντάσσεστε, αν ανασυντάσσεστε, εν όψη της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου, αυτό που συστηματικά λέτε εκεί στο ΚΚΕ είναι αυτό που θα έχει μεγαλύτερη σημασία, είναι πόσο δυνατό θα είναι το κόμμα στις εκλογές αυτές. Αυτός είναι ο στόχος, η αύξηση των ποσοστών σας? Ξέρετε, αυτή τη βδομάδα συζητήσαμε με πολλούς και πολλές, κυριολεκτικά με χιλιάδες όλη τη χώρα. Η αισιοδοξία, η ελπίδα που έδωσε σε ένα σημαντικό κομμάτι του λαού μας αυτή η σημαντική άνοδος του ΚΚΕ είναι το εφαλτήριο για τη νέα μάχη που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Είμαστε ήδη ανασυνταγμένοι, είναι ήδη σε εξέλιξη μια νέα μεγάλη πλατιά καμπάνια ενημέρωσης συζήτησης με το λαό μας, για να μπει επιτάπητο στο πραγματικό δίλημα που έχει να απαντήσει ο κόσμος της δουλειάς, ο κόσμος του μόχθου στις 25 του Ιούνιου. Ναι. Απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, χρειάζεται δυνατό κουκουέ, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Κύριε Σοφιανέ, αυτή την αύξηση των ποσοστών και με βάση αυτήν όλο αυτό το ανασύνταξη που επιχειρείτε, και όσοι ξέρουμε καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει ανασύνταξη στο ΚΚΕ, αποδίδετε, την ερμηνεύσατε τελικά πού? Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πως οι συνεδριάσεις σας είναι και γρήγορες, οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις σας επίσης κινούνται με ταχύτητα. Πού την αποδώσατε? Την αποδώσατε στα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά προβλήματα του τόπου, και επομένως το ΚΚΕ είχε ένα λόγο που μπόρεσε να τον ακούσει και να τον ακούσουν και κάποιοι πολίτες που μέχρι τώρα δεν. Το γεγονός ότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, πλασαρίστηκε το ΚΚΕ και με έναν τρόπο που δεν το είχαμε συνηθίσει, έναν πιο οικείο τρόπο, έναν πιο χαλαρό τρόπο, έπαιξε και αυτό το ρόλο του? Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι δείγμα της εμπιστοσύνης που χτίστηκε αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα ήμασταν η μόνη αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση ψήφιζε τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη, και όταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε στο πρόγραμμά του και συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, ψήφιζε το 70%. Είμαστε η αξιόπιστη μαχητική αντιπολίτευση που στο δρόμο αυτά τα χρόνια χτίστηκαν σχέσεις και δεσμοί εμπιστοσύνης. Γι' αυτό και τα αποτέλεσμα έχουν ένα έντονο κοινωνικό ταξικό στίγμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι το ΚΚΕ είναι τρίτη πολιτική δύναμη στο σύνολο της Αττικής. Mm-hmm. Είμαστε τρίτη πολιτική δύναμη στο Δήμο της Αθήνας με σημαντική αύξηση. Όλα αυτά αποτυπώνουν δεσμούς, αποτυπώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, και είναι το καλύτερο εφαλτήριο για το νέο αποτέλεσμα, για μια νέα σημαντική άνοδο του ΚΚΕ στις 25 του Ιούνιου. Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει και μια μυρίδα. Επιμέναμε, να σας πω, ναι. δεν θα αποφύγω να σας πω ότι από το 2019 και όχι τώρα, έχουμε κάνει μια σημαντική προσπάθεια στον χώρο του διαδικτύου, στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην προσπάθεια να γίνουν πιο ικανή η επικοινωνιακή δουλειά του ΚΚΕ. Η προσπάθεια ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος να επικοινωνήσει, δίνοντας την πολιτική μας με εκλαϊκευτικό, εύστοχο και αποτελεσματικό τρόπο. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι συν. Όμως το μεγάλο συν είναι η επένδυση που έγινε όλα αυτά τα χρόνια με τη σκληρή δουλειά, νομοσχέδιο το νομοσχέδιο, σε κάθε τόπο δουλειάς, στα χρόνια της πανδημίας, στα χρόνια των απαγορεύσεων, στα χρόνια που συγκρουστήκαμε ιδιαίτερα σε χώρους νεολαίας και εργατικούς, και έφεραν αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Κυρίως όμως αποτύπωσαν τη δυνατότητα απέναντι σε αυτή την ευρύτατη προγραμματική σύγκληση που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να δυναμώνει μια φωνή αντεπίθεσης,
να δυναμώνει μια φωνή η οποία βάζει επιτάπητο σε αυτά που δεν συζητάνε. Και θα ήθελα, κυρία Μπαντάτζη, γιατί παρακαλώ, άκουσα τον Πρωθυπουργό σήμερα, ναι, ουσιαστικά να μιλάει για τη δημοσιονομική σταθερότητα και για την πειθαρχία την οποία πρέπει να δείξουμε, mm-hmm, και να παραπεί και γεγονότα, να μιλάει για παράδειγμα για το πέραμα που πήρε 38%, ξεχνώντας ότι στο πέραμα την προηγούμενη εβδομάδα, τη βδομάδα των εκλογών, είχαμε μια απεργιακή κινητοποίηση εκεί που ο κύριος Γεωργιάδης έσβηνε τούρτες με κεράκια κόντρα στη συνένεση που επέβαλε την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης. Αυτοί οι δεσμοί που έχει φτιάξει το κόμμα μας είναι, αν θέλετε, και ένα κριτήριο για την ψήφο της 25 του Ιούνιου. Δεν συζητάει κανείς για την έκθεση της Κομισιόν, την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά, ναι, ξέρετε, αποτελεί αυτά που θα ακούσουμε στις προγραμματικές δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας σαν κυβέρνηση στις 26, που μιλάει για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με τα 350 προαπαιτούμενα. Εντάξει, δεν είναι, αυτό δεν μας ξαφνιάζει, όλα, γιατί δεν... θέλω να πω, αυτό είναι μια ατζέντα ευρωπαϊκή, η οποία είναι γνωστή ότι μπαίνει, έχει μπει. Ξέρετε όμως τα μέτρα που προβλέπει αυτή η ατζέντα, όταν λέει για διεύρυνση φορολογικής βάσης, όταν λέει για φορολογική συμμόρφωση, όταν μιλάει για προκαταβολή φόρου των αυτοαπασχολουμένων, δεν ήταν ο Κατρούγκαλος μόνο που του ξέφυγε κάτι. Είναι στην ατζέντα τους να σφίξουν τη φιλιά στον κόσμο που πληρώνει για να μπορούν να επιδοτούν με εκατομμύρια αυτούς που δεν πληρώνουν, αυτούς που επιδοτούν, που υποτίθεται επενδύουν για να βγάλουν τρελά κέρδη. Κύριε Σοφιανέ, εσείς, εννοώ το ΚΚΕ, το αποτέλεσμα των εκλογών το εντάσσετε μέσα σε ένα γενικότερο αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων κτλ. Η εκτίμησή σας είναι ποια σε σχέση με την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση? Θα έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα είναι γκρόσο μόντο το ίδιο? Θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα δώσει και την εισαγωγή και άλλων κομμάτων στη Βουλή? Η αυτοδυναμία θα απειληθεί? Θα έχουμε εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η γενική σας ανάλυση και εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και την επόμενη μέρα? Σας τα βάλα όλα. Πάρα πολλούς παραμέτρους. Βέβαια, όλα μαζί για να έχετε μία τοποθέτηση. Για τους οποίους μπορούμε να συζητάμε, ξέρετε, με τις ώρες. Εγώ να πω εντάχει τα εξής. Ξέρετε, το αν θα μπουν άλλα δύο ή τρία κόμματα στη Βουλή, πόσα κόμματα είδαμε να ζούνε μία κοινοβουλευτική θητεία? Πόσα κόμματα είδαμε? Πόσες χιλιάδες κόσμους σκόρπισαν την ψήφο τους από εδώ και από εκεί για να ξεχαστούν την επομένη? Εντάξει, αλλά αν μπουν και άλλα δύο, αλλάζει και το. Απειλείται η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το ζητούμενό της. Ξέρετε, το ζητούμενο αυτών των εκλογών είναι να απειλήσουμε μια αυτοδυναμία η οποία λέει ναι στις εκθέσεις της Κομισιόν και τις θεωρεί δεδομένες, τις παρενέσεις της, ναι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ψήνουν ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελιό της Ουκρανίας, ναι ουσιαστικά στις κατευθύνσεις που έχουν διαμορφώσει και οι οποίες έχουν τσακίσει μισθούς, έχουν εκτινάξει την ακρίβεια και έχουν λαιλατίσει τους φόρους στον κόσμο. Mm. Λοιπόν, το μεγάλο όχι που πρέπει να πούμε είναι κυριολεκτικά στις 25 του Ιούνιου να γίνει μια μεγάλη ευρύτατη αγωνιστική συνάντηση στις κάλπες με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Σύμφωνοι. Ως προς τα υπόλοιπα. Για πάμε. Μην μου το ξανα... πρέπει να σκεφτούν οι αριστεροί. Αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ως προς τα υπόλοιπα, οι εκτιμήσεις σας. Αυτό το μέγεθος που θα διαμορφώσει το ΚΚΕ πιστεύουμε ότι μπορεί να επιδράσει και στα υπόλοιπα. Mm-hmm. Δηλαδή να ρηγματώσει έναν παντοδύναμο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να πάρει αυτοδυναμία για να εφαρμόσει την πολιτική του, mm-hmm, να τον φοβήσει κυριολεκτικά για την επόμενη μέρα και να δείξει ότι αυτή που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, άσχετα από το διαγωνισμό ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα εκφράσει δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατία, αυτή που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και ήταν τρίτο κόμμα στη Βουλή, έφεραν το Μητσοτάκη στο 40%. Αυτή ήταν αντιπολίτευση. Με αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης πήγε στο 40. Άρα μπορούμε να δούμε μια άλλη αντιπολίτευση, λαϊκή, εργατική, που όχι μόνο θα περιορίσει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα αποτρέψει μέτρα, θα επιβάλλει νίκες, θα διαμορφώσει όρους μιας συνολικότερης αναχέτησης αυτής της πολιτικής και αντεπίθεσης του λαού μας. Οι εξελίξεις, εάν τυχόν υπάρξουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σοφιανέ, σας αφορούν?
Ακούστε, εμείς δεν θα παρέμβουμε και δεν παρεμβαίνουμε ποτέ στις εσωτερικές διεργασίες που κάνουν. Το ξέρω ότι το κάνετε αυτό, εννοώ ως εξελίξεις. Εγώ θα έλεγα το εξής και το απευθύνω σε πάρα πολύ κόσμο που έχουμε συναντηθεί, ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που συναντηθήκαμε σε αγώνες, στις διαδηλώσεις, στους δρόμους. Mm-hmm. Μην χαραμίστε ξανά με τη λογική άλλη μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στο ΣΥΡΙΖΑ από ένα τέτοιο κόσμο φυσικά. Δεν μιλάω για τους οπαδούς του κυρίου Μαρατζίδη, της κυρίας Λινού ή του κυρίου Αποστολάκη, τους προτινόμενους κοινούς υπουργούς μαζί με το Μητσοτάκη, σας θυμίζω τι λέγαν τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για ένα κόσμο αγωνιστικό, ριζοσπαστικό, αριστερό, ένα κόσμο που την τελευταία στιγμή λέει άλλη μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ και που ουσιαστικά βλέπει να χάνονται οι ψήφοι του, να χάνονται οι ευκαιρίες και να αποδυναμώνεται η δύναμη, όχι στενά του ΚΚΕ, η δύναμη συνολικότερα σε ένα κομμάτι του λαού μας, το οποίο μπορεί να μπει σφήνα σε αυτές τις εξελίξεις, να σηματοδοτήσει αλλαγές που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, η χώρα μας, ο λαός μας. Ξέρετε πολύ καλά πως η στάση του ΚΚΕ και κυρίως η κριτική του ΚΚΕ εναντί του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο έγινε θέμα συζήτησης, γιατί υπήρξαν ενδεχομένως και στιγμές που είχαν κάποιες ακροβασίες λεκτικές. Η πολιτική κριτική και αντιπαράθεση προφανώς και μπορεί να υπάρχει. Σας ακούω ότι ξανά είστε πάρα πολύ σκληροί στην κριτική σας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας ρωτήσω ότι πέρα από αυτό το αριστερό και ριζοσπαστικό στοιχείο των ψηφοφόρων που προφανώς και θα υπάρχει και στον ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη με αυτά τα χαρακτηριστικά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει κόσμος λαϊκός, αγωνιστικός, κόσμος που προέρχεται από μια αριστερή πορεία, ο οποίος σήμερα ασφικτιά πρέπει να σπάσει τα δεσμά με αυτό το χώρο. Πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η αγωνιστική συνάντηση, η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις και όρους μιας νέας ανάτασης του εργατικού, του λαϊκού κινήματος. Το ΚΚΕ δεν μπλέχτηκε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ την προεκλογική περίοδο, την προηγούμενη και αυτή, δεν κάνει αγώνα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αγώνα ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική και στην προγραμματική σύγκληση που έχουν αυτά τα κόμματα. Λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε ναι στο ΝΑΤΟ, θα συνοστίζονται στην δεξίωση που ετοιμάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τις 4 Ιουλίου, θα συνοστίζονται πρωτοκλασσά τα στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Τους λέμε ότι η απάντηση είναι να δυναμώσει το αντίπαλο δέος σε αυτή την κυρίαρχη πολιτική άποψη και γραμμή, για να μπορέσει ο λαός μας να περπατήσει σε άλλους δρόμους, για να μπορέσει ο λαός μας να ανασάνει, γιατί μπορεί να ζήσει καλύτερα. Τι θα πει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή? Σήμερα δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, απόψε, δεν είναι 8.30. Δεν είναι Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος συνεδρίασε την Δευτέρα αμέσω μετά τις εκλογές. Σήμερα είναι μια συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές της Αττικής. Α, η Κεντρική στελέχη. Επιτροπή τους καλεί. Νομίζω. Η Κεντρική Επιτροπή καλή. Μάλιστα, καλή, ναι. Είναι μια συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές της Αττικής, με συνδικαλιστές από όλους τους χώρους, τους κλάδους, του δημοσίου, του ιδιωτικού, του χώρου του πολιτισμού, των αθλητικών σωματείων, για να δώσουμε το στίγμα, ας το πω έτσι, στην επίσημη νέα έναρξη ενός εκλογικού αγώνα. Όμως το Σαββατοκύριακο... Το σφύριγμα δηλαδή, αυτό θα κάνετε το βράδυ. Σφυρίζετε την έναρξη, ναι. Όμως το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Αττική και σε όλη τη χώρα εκατοντάδες συγκεντρώσεις, ναι. Με φίλους, με οπαδούς, με μέλη του κόμματος, για να οργανώσουμε από κοινού αυτούς τις κρίσιμες μέρες, για να αποτυπώσουμε στην κάλπη 25 μια νέα σημαντική άνοδο του κόμματός μας, που κυριολεκτικά θα χαροποιήσει πάρα πολύ κόσμο που αγωνιά για την προοπτική της πατρίδας μας. Λοιπόν, άντε, καλή δύναμη τώρα στο νέο γύρο, κύριε Σοφιανέ.